Λοιπόν, πάμε και πάλι στον κύριο Πετρίδη. Καλησπέρα, τώρα μας ακούτε? Σας ακούω καλά, ναι, ναι. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία, γεια σας. Δεν ξεκίνησε καλά, ε. Πάω και σε. 100%. Τελεία παύλα. Τέλος. Νομίζω ότι πρέπει αρχικά να ξεκινήσουμε έτσι από αυτό το θέμα που έχει προκύψει στην ομάδα handball με τον Γουργούμη. Και ναι, θέλουμε να μας πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχουμε μια έτσι, κάποιες προφορίες λένε ότι ο παίκτης πρόλαβε να ενημερώσει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για αυτή την πρόταση που είχε, αλλά μπορείτε να μας εξηγήσετε το πώς ακριβώς έτσι έχει φύγει ο παίκτης από την ομάδα? Τίποτα. Εμείς μέχρι και τη Δευτέρα δεν είχαμε τίποτα, καμιά ενημέρωση. Απολύτως καμία ενημέρωση. Τη Δευτέρα το βράδυ ενημέρωσε τον team manager και ότι έχω μια πρόταση από την Μπούρσα, μια ομάδα της Τουρκίας, και το σκέπτομαι και δεν ξέρω τι να κάνω και τα χρήματα είναι πολλά κτλ. Ενημερώθηκα κι εγώ, γιατί δεν ήμουν στο γήπεδο εκείνη ώρα της προπόνησης. Ζήτησα με τον παίκτη να συναντηθούμε, να μου πει πώς και τι κτλ. Είχαμε συνάντηση, τον κάλεσα να έρθει χθες 9.30 ώρα από εδώ, να δούμε τι είναι αυτό που τον όθησε να θετεί τη συμφωνία που είχαμε κάνει το καλοκαίρι. Δεν εμφανίστηκε ποτέ. Μάλιστα. Και υπέγραψε στην Τουρκία. Από ό,τι λένε, εμείς το μάθαμε αυτό από τα site της τουρκικής ειδησιογραφίας εκεί, από το site της ομάδας, που, από το manager του κτλ. Ότι πετέχουν τη συμφωνία με τον Κώστα τον Γουργούμη. Τώρα, από εκεί λεπτομέρειες δεν ξέρουμε κι εμείς πώς καταλαβαίνετε τι έγινε. Ναι, δεν έχει. Δεν δεσμευόταν με κάποιο τρόπο με τον ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε, τα παιδιά όλα αυτά, άλλοι έρχονται και κάνουν συμφωνικό όταν το ζητήσουν. Άλλοτε δεν το κάνουμε, το αφήνουμε έτσι. Μα και την προηγούμενη φορά πάλι συμφωνικό είχαμε και έφυγε. Δεν είναι... Το συμφωνικό φεύγει όποτε θέλει ο παίχτης όταν είναι στο εξωτερικό. Α, έτσι, αυτό ισχύει. Δεν είναι, δεν είναι. Είχε φύγει και πάει στο Βέλγιο, νομίζω, την προηγούμενη φορά. Μπράβο, στο Βέλγιο πήγε. Μάλιστα. Και τώρα... γύρισε το καλοκαίρι εδώ, μου είπε γυρίζω πίσω, δεν μπορεί η κοπέλα του να μείνει εκεί, γιατί κτλ. Έλα, ρε Κώστα, μην ξανακάνει τα για που μα ακούσει. Όχι, μου λέει, πήρα αποφάσει να μείνει εδώ. Όταν σου λέει έτσι ο παίχτης, ξέρω τι να καθόμαστε να τα γράφω αυτά τα πράγματα. Μήπως η υπόλοιπη έχει κάνει συμφωνικό, νομίζετε? Όλα τα παιδιά παίζουν με την καλή της καρδιά και τη θέληση. Αυτό αλλά και συμφωνικά να υπάρχουν, θα σπάνε και φεύγουν. Αυτό το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες ομάδες. Για όλες. Για όλες. Άρα δεν έχει καμία ισχύ το συμφωνικό. Όχι. Εκτός αργίζει και βάζει μέσα ποινικές ρήτρες και δύο πράγματα, τα οποία δεν τα θέλουν οι παίκτες, γιατί όλοι περιμένουν μια κλίση από το εξωτερικό, όπως καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Και σύμφωνα με την διεθνή νομοθεσία, δηλαδή, είστε υποχρεωμένος από ΠΑΟΚ να στείλετε το δελτίο και να παίξει η Τουρκία? Δεν μπορείτε να το αρνηθείτε? Εμείς, επειδή έχουμε κάνει μια συμφωνία με τον αθλητή, ότι όταν επιστρέψει, είναι υποχρεωμένος να έρθει στον ΠΑΟΚ. Αυτό το έχουμε. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι τη συμφωνία κάναμε, την οποία και θα τηρήσει ο αθλητής. Αλλιώς είναι υποχρεωμένος να κάνει κάτι άλλο. Αλλά δεν μπορεί να πάει πουθενά αλλού. Τώρα, να πάει να παίξει εκεί, τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ μείναμε άφωνοι, γιατί δεν μας ενημέρωσε βέβαια εκείνο που με πείραξε εμένα περισσότερο. Δεν είναι ότι τη συμφωνία την είχε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και εν πάση περιπτώσει καλά έκανε και την έκανε, οφείλει να ενημερώσει. Έτσι μας αφήνει τώρα στο παραπέντε να ψάχνουμε σε έναν στη θέση του αθλητή. Δεν είναι και κατά μεσής της αγωνιστικής περίοδου. Τα περιθώρια μας είναι στενά, αλλά θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα βρεθεί λύση. Τι να κάνουμε. Δεν ξέρω ότι είναι τόσο εύκολη η μετακίνηση, δηλαδή. Δεν έχετε δικαίωμα, δηλαδή, να μην στείλετε εσείς το δελτίο στην Τουρκία? Εμείς το δελτίο δεν μπορούμε να το στείλουμε, όχι. Δεν μπορείτε. Όχι. Άρα, ένα μάθημα είναι για να ξέρετε πώς θα αντιδράσετε στο μέλλον. Και... ναι, έχετε απόλυτα δίκιο. Ναι, πλέον, εμείς με την καλή μας την καρδιά που λέει. Εντάξει. Λέμε εντάξει, μωρέ, το τι να κάνουμε, παιδιά της πόλης μας είναι. Δεν θέλω να βάζουμε και βέτο να πάνε αγωνιστεί κάποιος στο εξωτερικό. Δεν σας κρύβω ότι από τον ΠΑΟΚ έχουν φύγει οι περισσότεροι αθλητές από όλες τις υπόλοιπες ομάδες της Ελλάδας. 9 τον αριθμό. Δηλαδή έρχονται στον ΠΑΟΚ, κάνουν ό,τι κάνουν και μετά γίνονται περιζήτητοι. Το όνομα μετράει. Αυτό καλά, ας πηγαίνουν τα παιδιά να παίζουν, αλλά αυτό μας ενόχλησε περισσότερο, γιατί κάνει μας μια ενημέρωση, βρε αδερφέ, και το έχεις ξανακάνει. Κρίμα είναι τώρα να βάζεις στους συμπαίκτες σου σε αυτή την... Μαζευτήκα το καλοκαίρι όλοι μαζί, είπα, θα κάνετε μια ομάδα όμορφα, ωραία, παίκτες. Χρόνια είναι στην ίδια ομάδα τώρα, δεν είναι σημερινά. Τώρα δεν ξέρω τι τον έπιασε τον Κώστα τον Γουργούμη, θέλει να πάει εκεί. Αν και βέβαια κάτι μου λένε πριν από λίγο, ενημερώθηκα ότι το έχει μετανιώσει και σκέπτεται, δεν ξέρω, είμαι ακόμα στο να μην πήγε και καλά-καλά.
Ίσως, ενδεχομένως. Όχι, με ενημερώσαν ότι ακύρωσε το εισιτήριό του, λέει, και επιστρέφει πίσω. Να, live ενημέρωση. Ναι, έγινε πριν από πριν σηκώσω το τηλέφωνο μαζί σας. Σοβαρά. Ναι, μου είπαν ότι τελικά δεν πέταξε, ακύρωσε την πτήση του και το μετάνιωσε και επιστρέφει πίσω και ζήτησε συνάντηση να κάνουμε. Τώρα κατά πόσο αυτό είναι, δεν το ξέρω. Εντάξει, θα το ξέρω σε κάνα τεταρτάκι, θα μείνει, γιατί μου είπανε, περιμένει, λέει, να πάρει τις αποσκευές του, δεν ξέρω τι θέλει να κάνει, να επιστρέψει και να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε. Τώρα τι να σας πω, ό,τι πληροφορία έχω στον αέρα τώρα όλα αυτά. Πολύ τραβηγμένο πάντως. Ακόμα και εδώ. Κοιτάξτε, αν έγινε και αυτό που μου είπανε, πραγματικά είναι... Δεν ξέρω τι να πω. Αυτή είναι η τελευταία είδηση που είχα πριν από 7-8 λεπτά περίπου. Σε επίπεδο έτσι αντικατάσταση του συγκεκριμένου παίκτη, αν όντως τελικά αποχωρήσει, γιατί... Θα σου πω εγώ, θα το αποκαλύψω εγώ, Γρηγόρη. Ο Γουργούμης θα αντικατασταθεί με τον Γουργούμη. Μάλιστα. Κώστα Βασιλόπουλε, είσαι πρώτος. Πρώτος, δεν ξέρω, είμαι δεύτερος ή τρίτος. Ο Γουργούμης είναι σίγουρα πρώτος. Ήταν να πάει στην Τουρκία και γυρίζει. Εντάξει, το παλικάρι. Λοιπόν, οπότε έχεις βγάλει είδηση. Εγώ, εσύ την έβγαλες. Εγώ δεν την επιβεβαιώνεις όμως. Τι να επιβεβαιώσω, ότι έρχεται πίσω. Τι να πω. Θα το ξέρουμε αργά. Ναι, μην του κάνετε παρουσίαση, σε παρακαλώ όμως. Όχι, έγινε παρουσίαση το καλοκαίρι. Μην του ξανακάνετε παρουσίαση. Κοίταξε, ο Πάοκ έχει ένα πολύ καλό τερματοφυλακό, τον Κώστα τον Κοτανίδη. Mm. Ο οποίος είναι πραγματικά. Αλλά πάντοτε ένας, η ομάδα δεν μπορεί να στηριχθεί σε ένα και δύο, θέλουμε και τρίτο οπωσδήποτε. Μπας περιπτώσει, αν δεν γίνει, αν δεν επιστρέψει με το καλό κτλ. Εμείς δεν θα αφήσουμε την ομάδα έτσι, θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε την ομάδα. Γιατί από εδώ και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα. Ναι, μπαίνει η σεζόν στην τελική της ευθεία και θα αρχίσουν να κρίνονται και οι στόχοι. Οπότε λογικό είναι αυτό. Βέβαια, έχουμε να παίξουμε 26 του μηνός με Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα. Παίζουμε 31 του μηνός Ιανουαρίου, παίζουμε το Άργος για το κύπελο. Και μετά ξανά με το κύπελο έχουμε πολλά. Από εδώ και πέρα παίζονται όλα. Και δεν είμαστε να τα αφήνουμε την ομάδα έτσι, με τόσο αγώνα που κάναμε μέχρι σήμερα. Περιμένουμε. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να είστε καλά. Αυτά στο Handball του ΠΑΟΚ.